Λοιπόν, πάμε τώρα στον Αντώνη Καλομυράκη. Ποιος είναι ο Αντώνης Καλομυράκης, γνωστός. Γεια σας. Βέβαια, από εδώ. Κύριε Καλομυράκη, τι κάνετε, πώς είστε, ηθοποιός, κριτικός. Είμαι μια χαρά. Ναι, κριτικός, ηθοποιός. Καλή αρχή κιόλας για την εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ. Καλά. Δεν έχω προλάβει να σας δω, θα το κάνω όμως πολύ σύντομα. Ήσασταν από τις πρώτες επαφές που κάναμε. Σας ζητήσαμε να σας φιλοξενήσουμε στην εκπομπή και είπατε ένα μεγάλο, μεγάλο ναι με χαμόγελο. Έτσι είναι, δεν γίνεται αλλιώς. Καταρχάς, η Εύη είναι ένα αξιολάτρευτο πλάσμα που δεν θα μπορούσαμε τίποτα να το αρνηθώ. Βέβαια, αυτό. Η συνεργάτηδα, η Εύη Σπανού. Και εκτός αυτού, όποτε μπορώ να έχω μία επαφή και μία επικοινωνία με την Κρήτη, το κάνω με μεγάλη χαρά. Λοιπόν, αισιοδοξία και πανδημία πάνε μαζί. Είναι ένα σχήμα οξύμορο, αλλά αν δεν πάνε μαζί, δεν θα τα βγάλεις πέρα. Νομίζω. Δεν θα τα βγάλεις πέρα. Καλλιτέχνης, τέχνη, πολιτισμός, την περίοδο της πανδημίας. Πόσο πολύ αυτοί οι τομείς επηρεάζονται, πόσο πολύ έχουν μείνει πίσω, πόσο στο περιθώριο νιώθει ένας καλλιτέχνης αυτές τις μέρες. Ναι. Οι συνέπειες του κορονοϊού, καταρχάς, νομίζω ότι αυτό που βλέπουμε είναι μικρό και είναι πολύ νωρίς για να φανταστούμε ακόμα ναι. Τι μπορεί να έπεται. Μπορεί να είναι από τα μεγαλύτερα ιστορικά, ας πούμε, γεγονότα του αιώνα. Αυτό, πιθανώς. Αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα. Αυτή τη στιγμή, ειδικά ο πολιτισμός είναι ένας απόλυτα πληττόμενος κλάδος, με την έννοια ότι αυτό που χρειάζεται για να μπορέσει να υπάρξει είναι ο κόσμος, είναι οι θεατές, είναι ζωντανή τέχνη, το θέατρο, οι συναυλίες. Χρειάζεται λοιπόν το ζωντανό κοινό. Αυτό είναι πολύ δύσκολο σε μια περίοδο που το να συναθρίζεσαι απαγορεύεται. Ωστόσο, είδαμε εικόνες, είδαμε σχετικά πλάνα και από θέατρα της Αθήνας, ανοιχτή βέβαια χώρη, όπου δεν ήταν λίγοι εκείνοι που αποφάσισαν να πάνε να παρακολουθήσουν μια παράσταση από απόσταση. Πολλές παραστάσεις. Δεν μπορείς να βάλεις χειρόφρενο στη ζωή, δεν μπορείς να τα σταματήσεις όλα. Θα τα κάνεις, ξέρετε, σε βάθος χρόνου. Στην αρχή φαίνεται ότι ο ισχυρότερος είναι αυτός που κερδίζει τη μάχη. Νομίζω ότι σε βάθος χρόνου αυτός που προσαρμόζεται πιο εύκολα κερδίζει τη μάχη. Βέβαια. Οι άνθρωποι που προσαρμόζονται στο νέο τρόπο ζωής, σε αυτή τη φάση που είναι πολύ δύσκολο πραγματικά, το να βλέπεις μια παράσταση 2 ώρες με μάσκα είναι πολύ δύσκολο, αλλά δεν μπορείς να βάλεις χειρόφρενο μέχρι να τελειώσει όλη αυτή η ιστορία για να πας μετά ξανά στο θέατρο χωρίς μάσκα και όπως ήμασταν πριν. Αυτό νομίζω θα αργήσει ακόμα λίγο. Δεν μπορεί να βάλεις χειρόφρενο στη θέληση και στην ανάγκη του ανθρώπου να έρθει σε επαφή με τον πολιτισμό, με την τέχνη και με αυτά τα ξεχωριστά συναισθήματα τα οποία σου δίνουν αυτές οι επιλογές και αυτή η προοπτική. Ωστόσο, κύριε Καλομυράκη, πολλοί συνάδελφοί σας, υποθέτω, θέλω να μου το επιβεβαιώσετε, έχασαν τη δουλειά τους. Έμειναν χωρίς δουλειά κατά διάρκεια του καλοκαιριού και βέβαια τα βγάζουν και πάρα πολύ δύσκολα. Αυτό ξεκινάει γιατί είναι πολύ δύσκολο να ρισκάρεις σε αυτή τη φάση τα χρήματά σου όταν το μέλλον είναι τόσο αβέβαιο. Όταν γίνεται μια θεατρική παραγωγή, απαιτούνται πολύ μεγάλα ποσά τα οποία μακροπρόθεσμα θα τα κάνεις απόσβεση. Δεν είναι λοιπόν εύκολο για έναν θεατρικό επιχειρηματία να κάνει να τολμήσει ένα σχέδιο, παρόλα αυτά το τολμάνε κάποιοι. Έναν σχεδιασμό, ας πούμε, τόλμησαν άνθρωποι μέσα στο καλοκαίρι και θεατές και παραγωγοί και πήγαν και το στήριξαν με όποιο τρόπο μπορούσαν. Και θέλω να πιστεύω ότι και τώρα, μέσα στο χειμώνα, θα προσπαθήσουμε. Το θέατρο έχει ανάγκη τον κόσμο και πρέπει να λειτουργήσει αυτός ο τομέας με ό,τι πρωτόκολλο υγειονομικό ενδιαφέροντος υπάρξει. Γιατί δεν είναι μόνο η ανεργία στον κλάδο των καλλιτεχνών, είναι ένα ντόμινο. Ξέρετε, αν ένας κλάδος είναι άνεργος, αυτό μετά μακροπρόθεσμα επηρεάζει συλλήφθη τη ζωή. Ακριβώς. Σεπτέμβρης 2019, Σεπτέμβρης 2020. Αν προσπαθήσουμε και επιχειρήσουμε μία σύγκριση αναφορικά με τις παραγωγές, με τα έργα που περιμένουμε να ανέβουν. Ναι. Ο Σεπτέμβρης, ο τότε, νομίζω δεν πέρναγε καν από το μυαλό του ότι θα περνούσε έναν Σεπτέμβρη σαν αυτό που περνάμε τώρα.
Τουλάχιστον προσωπικά, εμένα με βρήκε σε μια πολύ δημιουργική φάση. Προετοιμάζαμε το καφέ της Χαράς τότε, προετοιμάζαμε το δεύτερο χρόνο των παραστάσεών μας που κάναμε με το Χάρη το Ρώμα στην Αθηναίδα, το βαφτιστικό της κυρίας. Η στολή του αστυνομικού που είναι κοντά σας? Η στολή του αστυνομικού δεν είναι κοντά, αλλά θα φορηθεί πολύ σύντομα. Ναι. Και τώρα είμαστε σε μια φάση προετοιμασίας. Είμαι στο θέατρο Αλάμπρα που θα παίξουμε φέτος μια καταπληκτική κωμωδία, πολύ αγαπητή στο κοινό. Ο Πλέαρχος, η Μαρίνα και ο Κοντός. Μια πολύ αγαπητή κωμωδία που έχει κάνει μια συγκλονιστική διασκευή ο Χάρης Ρώμας και όλοι οι συνάδελφοι είναι εκλεκτοί. Γελάμε ασταμάτητα στην πρόβα. Αυτή τη στιγμή είμαι στο καμαρίνι, έχω σταματήσει την πρόβα για να έρθω να μιλήσουμε και πάλι μας πετύχατε σε μια μέρα που γελούσαμε πάρα πολύ. Πιστεύω δηλαδή ότι θα αξίζει πολύ τον κόπο αυτό, αλλά υπάρχει και από πίσω ένα που δεν σε αφήνει και να το χαρείς απόλυτα, γιατί υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα. Ο Σεπτέμβρης λοιπόν ο φετινός έχει τη χαρά της δημιουργίας με μια αβεβαιότητα που πέρσι δεν υπήρχε τόσο. Και πόσο πρέπει να στηριχτούν και τα κατατόπους δημοτικά περιφερειακά θέατρα. Είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα, βέβαια, η χρηματοδότηση. Βέβαια, προκειμένου βέβαια να εισέλθουν πρέπει παιδιά στο χώρο της υποκριτικής. Ναι, γιατί είναι πολύ δύσκολο χωρίς χρηματοδότηση νομίζω να τα βγάλουν πέρα τα θέατρα και ειδικά τα περιφερειακά θέατρα. Έχω την εντύπωση ότι τελούν ένα σπουδαίο έργο με την έννοια ότι η επαρχία το χρειάζεται το θέατρο, το αγαπάει, το στηρίζει. Έχω παίξει πολλές φορές στο Ηράκλειο, από εκεί ξεκίνησα και όποτε έχω ευκαιρία και χρόνο πάντα το κάνω και είμαι εκεί. Πιστεύω πραγματικά ότι η επαρχία αγαπάει, στηρίζει και θα στηρίζει το θέατρο και τις τέχνες, όχι μόνο το θέατρο, γενικότερα τις παραστατικές τέχνες και η πολιτεία. Μάλιστα. Καλό θα είναι να είναι δίπλα σε αυτό με όποιο τρόπο. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, Σύγχρονου Πολιτισμού, τον κύριο Γιατρομανολάκη. Αν θέλατε να του έτσι απευθύνετε ένα ερώτημα, ποιο θα ήταν αυτό? Τώρα δεν έχω κάτι προς μία προτροπή, φαντάζομαι να στηριχτεί ο σύγχρονος πολιτισμός. Να στηριχτεί οπωσδήποτε, να προωθηθεί ο πολιτισμός με όποιο τρόπο πραγματικά, να μην τεθεί ζήτημα άρσης των πολιτιστικών εκδηλώσεων, να γίνει με τον τρόπο που μπορεί αυτή τη στιγμή μία παράσταση, μία συναυλία, μία μουσική βραδιά. Μάλιστα. Να διεξαχθεί με ασφάλεια. Λοιπόν, γιατί η ασφάλεια και η υγεία του πολίτη λοιπόν, είναι φυσικά σε πρώτο επίπεδο. Θέλω μία γρήγορη απάντηση. Στο επόμενο ζωντανό η φίλη σας, η Εύη Σπανού, θα βγει από παραλία. Της ναι. Έχω πει να βγάλει τα παπούτσια της, να είναι κάτι πιο φυσικό στην τηλεόραση. Θα το κάνει ή θα φορέσει ή θα πάει με το αθλητικό να βγάλει το ζωντανό. Τι πιστεύετε? Την έχετε ικανή να γίνει πιο αυθόρμητη και να βγάλει τα παπούτσια στην παραλία? Νομίζω ότι η Εύη εκτός από ικανή είναι ναι. και φάνταστη. Νομίζω θα διαλέξει Μάλιστα. το καλύτερο. Ωραία. Σε 5 λεπτά θα δούμε αν έχετε πέσει μέσα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά κι εσείς. Φιλιά.